πρόσφατες εξελίξεις. Κύριε Λεβέντη, σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι. Δεν σας άφησε ικανοποιημένους αυτή η αύξηση έστω και λίγο των ατόμων που μπορούν να φιλοξενηθούν σε χώρους εστίασης. Τι σκέφτεστε να κάνετε? Αύριο είναι και μια σύσκεψη του Προέδρου με την επιστημονική ομάδα. Ναι, ναι. Να μου επιτρέψετε να κάνω, μια πολύ σύντομη αναφορά. Και βέβαια αυτή έχει και σχέση με το φιλοξενούμενο σας προηγουμένως, τον εκλεκτό επιστήμονα που είχατε φιλοξενήσει. Και να πούμε ότι μας βρίσκει να διαφωνούμε από αρκετές παράμετρους. Πρώτον είναι όταν είχε εξαγγείλει αυτό το περιοριστικό, το πολύ αυστηρό περιοριστικό μέτρο ο Υπουργός της Υγείας, δεν είχε καμία απολύτως σχέση με την οποιαδήποτε διασπορά ή αναζωπήρωση του ιού και είχε ξεκάθαρα να κάνει με τη συμπεριφορά κάποιων επιχειρηματιών οι οποίοι είχαν παραβιάσει το πρωτόκολλο και αυτό ακολούθησε σαν ένα τιμωρητικό μέτρο, θα έλεγα, το οποίο όμως έπληξε ολόκληρη τη βιομηχανία. Άρα το επιχείρημα του φιλοξενούμενου σας δεν στέγει και πολύ, το που λίγο πολύ είπε ότι οι περιορισμοί αυτοί έχουν να κάνουν με την πανδημία. Είχαμε βέβαια και την διαβεβαίωση. Ο κύριος Τσούτης είναι μέλος της επιστημονικής ομάδας. Βεβαίως. Είναι εκεί, αποφασίζουν, γνωρίζουν τι εξετάζουν. Ας πούμε τη δική σας θέση, κύριε Λεβέντη. Βεβαίως. Να πούμε ότι αναμέναμε μετά και από τις διαβεβαιώσεις του Υπουργού ότι αυτό το απαγορευτικό και σκληρό μέτρο της επιβολής μέγιστου αριθμού θα έπαβε να είχε ισχύ μέχρι το τέλος του μήνα και όλη η βιομηχανία φυσιολογικά και λογικά περίμενε ότι θα επιστρέφαμε από χθες, όχι βέβαια στην πλήρη ομαλότητα, αλλά σε εκείνη την αναλογία που έχετε και εσείς αναφερθεί, των 2 τετραγωνικών μέτρων ανά άτομο, κάτι το οποίο είχαμε ζητήσει να επεκταθεί και στους εσωτερικούς χώρους, αντί τα 3 τετραγωνικά, και βέβαια είχαμε ζητήσει να λειτουργήσουν και όλα τα κέντρα αναψυχής και αυτά που παραμένουν κλειστά, και υπάρχουν τρόποι να λειτουργήσουν και αυτοί με ασφάλεια, εφόσον αποδέχονται κάποιους περιορισμούς. Και να πούμε ότι αυτά τα μέτρα, τα πολύ αυστηρά και οριζόντια μέτρα, δεν πλήττουν μόνο τα μπαράκια από αυτά που θέλει να προστατεύσει κάτι την κοινωνία το μέτρο αυτό, αλλά έχουμε και άλλους χώρους οι οποίοι περιμένουν να επιβιώσουν από μία Κυριακή που εργάζονται στα ορεινά θέρετρα και τα οποία είναι υποχρεωμένοι τώρα να περιορίζονται σε ένα μικρό αριθμό χαμώνων, ο οποίος δεν τους καθιστά να είναι και βιώσιμοι, διότι κάθονται 6 μέρες της εβδομάδας, περιμένουν την Κυριακή. Θα μπορούσαν μέσα σε πάρα πολλά τετραγωνικά που προσφέρουν να φιλοξενούσαν μέχρι και 500 άτομα και περιορίζονται σήμερα, αλλά περιορίζονται ναι μεν στον αριθμό, αλλά τα έξοδα τους όμως διατηρούνται σε ψηλά επίπεδα ενός μεγάλου χώρου. Διατηρεί το προσωπικό τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εάν αύριο δεν έχουμε άλλες αλλαγές στον αριθμό, το μέγιστο ατόμο, τι θα κάνετε? Εμείς αναμένουμε και είναι και μια δημόσια έκκληση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που πιστεύουμε ότι αυτός μπορεί να επέμβει πλέον και να σπρώξει τα πράγματα ως προς την κατεύθυνση της επίλυσης του σοβαρού προβλήματος αυτού της βιομηχανίας των κέντρων αναψυχής. Θα τον καλέσουμε να συζητήσει η ομάδα, αυτή η σοφή ομάδα, τους τρόπους ώστε να επαναλειτουργήσει ολόκληρη η βιομηχανία της εστίασης και σε αυτή τη βιομηχανία ανήκουν και οι χώροι δεξιώσεων. Υπάρχουν εισηγήσεις από εμάς, φτάνει να ανοίξουν οι πόρτες των γραφείων, φτάνει να ανοίξουν και τα αυτιά τους βέβαια αυτοί που πρέπει να τα έχουν ανοιχτά, να ακούσουν τις εισηγήσεις μας. Διαφορετικά θα περιμένουμε και την αυριανή μέρα. Τη συνέχεια έχουμε ήδη εξετάσει κάποια μέτρα αντίδρασης που είναι ένα συμβολικό lockdown, θα έλεγα, ώστε να στείλουμε ξανά με τον πιο εκοφαντικό τρόπο τις θέσεις μας και το παράπονο μας. Για πόσο καιρό θα είναι αυτό το lockdown? Είναι εντελώς συμβολικού χαρακτήρα και θα έχει ένα μικρό χρονικό διάστημα, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη η βιομηχανία και δύσκολο πάρα πολύ να επιβληθεί ώστε να κλείσουν όλες οι επιχειρήσεις. Να πω ότι εφόσον παραμένουν κλειστά τα μουσικοχορευτικά, τα νυχτερινά κέντρα,
γεννιέται μία άλλη μόδα η οποία θα πρέπει να ανησυχήσει τους επιστήμονες πάρα πολύ, αυτή των εκδηλώσεων που έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα σε επαύλεις, τους οποίους βέβαια κανένας δεν μπορεί να ελέγξει, αφού θα μπουν σε ένα χώρο και θα κλείσουν τις πόρτες, σε αντίθεση με τους δικούς μας χώρους, οι οποίοι λειτουργούν κάτω από ένα πολύ αυστηρό καθεστώς. Τι γίνεται δηλαδή σε επαύλεις? Ό,τι γίνεται σε ένα μουσικοχορευτικό κέντρο, το οποίο σήμερα του απαγορεύει η πολιτεία να λειτουργήσει. Έχετε πληροφορίες ότι ας πάνε σε ένα μεγάλο σπίτι, το κλείνουν και το κάνουν κλαμπ? Υπάρχουν πάρα πολλές φήμες και ξέρετε ότι αυτοί οι καπνοί χωρίς φωτιά δεν βγαίνουν, αγαπητέ κύριε Κιμήτρη. Και νομίζω ότι λίγο πολύ οι πλήστοι γνωρίζουν τι συμβαίνει. Και αυτό θα πρέπει να ανησυχήσει. Μπορεί να υπάρξει και καπνός χωρίς φωτιά, κύριε Λεβέντη. Για παράδειγμα, λέω τώρα ότι ο Λεβέντης κλείνεται στο σπίτι και κάνει εκδηλώσεις και δεξιώσεις. Ενώ δεν έχω ιδέα αν το κάνει, άρα εντάξει, ο καπνός υπάρχει. Ναι. Απλά λέω αν εσείς ως σύνδεσμος έχετε βάσιμες πληροφορίες, ξέρετε πράγματα. Ναι, έχουμε βάσιμες πληροφορίες. Γιατί δεν πάτε στην αστυνομία να τα πείτε? Εντάξει, δεν μπορούμε όλη μέρα να κάνουμε αυτή τη δουλειά, κύριε Κιμήτρη, γιατί στο τέλος μένουμε και χτεθειμένοι, γιατί γινόμαστε στόχος άλλων καταστάσεων, γιατί τάχα καταγγέλνουμε και το έχουμε ζήσει και στο παρελθόν αυτό και σε καμία περίπτωση δεν θα θέλαμε εμείς και δεν είναι ο δικός μας ρόλος να καταγγέλνουμε συγκεκριμένα είτε υποστατικά, είτε σπίτια, είτε εκδηλώσεις. Άρα να μείνουμε αύριο να δούμε αν θα έχουμε αποφάσεις. Εμείς θα περιμένουμε αύριο και θα πω ότι δεν μπορεί η βιομηχανία να ανεχτεί αυτή τη διάκριση πλέον και όλα αυτά τα οποία οι επιστήμονες και οι επιδημιολόγοι και οι ειδικοί μας λένε και βάζουν στο τραπέζι σαν επιχειρήματα θα μπορούσαν να ήταν απόλυτα αποδεκτά και σεβαστά από μας εάν αυτά επεκτείνονται και σε όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες στη χώρα και σε όλες τις υπόλοιπες εκφάνσεις της ζωής μας. Κάτι το οποίο βλέπουμε καθημερινά να μην γίνεται και νιώθουμε ξαφνικά ότι έχουμε γίνει ένας στόχος, λειτουργούμε κάτω από ένα συνεχή εκφοβισμό που από τη μια μας λένε ότι μπορεί να ανοίξετε και να λειτουργήσετε και από την άλλη όμως έχουμε τόσα βαρύδια στους ώμους μας, τόσα τροχοπέδια που καθιστούν αδύνατη την επιβίωση ενός μέρους της βιομηχανίας, να μην παρεξηγηθώ, γιατί μία κατηγορία από τις τρεις κατηγορίες που έχουν δημιουργηθεί τώρα... Περιμένουμε λοιπόν την αυριανή μέρα να δούμε αν θα βγάλει κάτι η σύσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας με την επιστημονική του ομάδα. Να είστε καλά, κύριε Λεβέντη.